Για να τροποποιήσουμε την ομαλοποίηση της έκθεσης αρχικός διακανονισμός, θα πρέπει αρχικά να πάμε σε εκθέσεις, να εντοπίσουμε την έκθεση αρχικός διακανονισμός και να την ανοίξουμε σε προβολή σχεδίασης ή με διπλό κλικ μετά προβολή σχεδίασης ή απευθείας από εδώ κάνουμε κλικ στη σχεδίαση, οπότε ανοίγει η έκθεσή μας σε προβολή σχεδίασης έτσι ώστε να την επεξεργαστούμε. Στην συνέχεια θα πρέπει να πάμε από το μενού προβολή και να επιλέξουμε την διαταγή. Ταξινόμηση και ομαλοποίηση. Δεν την έβλεπα γιατί έπρεπε να ανοίξουμε την λίστα με τις επιλογές. Εδώ λοιπόν από την ταξινόμηση και ομαλοποίηση, όπως βλέπετε υπάρχει ομαλοποίηση κατά κωδικό πελάτη. Μπορούμε να ανοίξουμε την λίστα και να επιλέξουμε εμείς την ομαλοποίηση την οποία θέλουμε. Στην προκειμένη περίπτωση περιγραφή οφειλής. Επιλέγουμε λοιπόν περιγραφή οφειλής, οπότε και η έκθεσή μας είναι ομαλοποιημένη ως προς την περιγραφή οφειλής. Πατάμε το κουμπί. Χ για να κλείσουμε το παράθυρο και συνέχεια αποθηκεύουμε την έκθεση.